Η στήριξη του Δήμου Αλιάντ Θεσπιαίων σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης προκειμένου να προβλεφθεί αποζημίωση για την απώλεια παραγωγής ζητούν και οι αγρότες του Δήμου. Εκτιμήσεις τους φέρνουν περισσότερα από 40.000 στρέμματα καλλιεργειών να έχουν καταστραφεί ολοσχερώς και οι ίδιοι να κινδυνεύουν να χάσουν τις ενισχύσεις της χρονιάς. Σε απόγνωση, οι αγρότες του Δήμου Αλιάρτου Θεσπιαίων μιλούν για ολοκληρωτική καταστροφή σε περισσότερα από 40.000 στρέμματα καλλιεργειών λόγω της έλλειψης δαρδευτικού νερού. Η οριοθέτηση και του προβλήματος είναι το ΣΑΚ Πέτρας, είναι περιοχή Μαυροματίου, ΣΑΚ Λεονταρίου, ΣΑΚ Νεοχωρίου και η έκταση των στρεμμάτων η οποία, με ένα πρόχειρο λογαριασμό τα οποία υπολογίζουμε είναι από 40 έως 45.000 στρέμματα. Από 40 έως 45.000 στρέμματα τα οποία είναι άνυδρα τελείως. Όλη η περιοχή από τον Υψηλάντη, Πέτρα, Αλίαρτος, στο σημείο που βρισκόμαστε να είναι άνυδρη 100% και συνεχίζουμε στα όρια του Δήμου που επεκτείνεται μέχρι την κεντρική κάτω, ο οποίο είναι σίγουρα στα 80 με 90.000 στρέμματα. Μιλάμε για ολοκληρωτική καταστροφή. Ολοκληρωτική καταστροφή. Δεν είναι τώρα να έχει ποτίσει ένας στα 500 μέτρα, δεν λέει κάτι. Οι παραγωγοί τα βάζουν και με τον καιρό, καθώς ο βασικός τροφοδότης της περιοχής, ο Κηφισός, δεν εμπλουτίστηκε λόγω της ανομβρίας και της ξηρασίας, και με το διαχειριστή, αφού όπως υποστηρίζουν, δεν έφτασε νερό στις περιοχές τους από την Ηλίκη και το Μόρνο μέσω του φράγματος στο Μακρινήσι. Έχω 400 με 500 στρέμματα χωρίς καθόλου νερό. Κακή διαχείριση του νερού από αυτό που στέλνανε. Δεν έγινε καμία μοιρασιά δίκαιη. Φάγαμε πολύ κοροϊδία. Τι να πω. Η κατάσταση είναι τραγική γιατί δεν ήρθε ποτέ, ούτε μία μέρα δεν έπεσε νερό στο Κηφισό, το οποίο είχε, η συμφωνία ήταν να πέσει το νερό από την Ηλίκη στα τρία κεντρικά ποτάμια, εσωτερική, κεντρική και Κηφισός. Αλλά ο Κηφισός, επειδή είναι στο τελευταίο σημείο, ποτέ δεν έπεσε μία μέρα νερό. Ένα παράδειγμα το έχουμε εδώ πέρα δίπλα μας, το οποίο είναι Καλαμπόκι, το οποίο είναι με, πιστεύω, ούτε ένα νερό, το οποίο είναι ποτισμένο, το οποίο έχασε ο άνθρωπος την παραγωγή του, είναι ένα βαμβάκι από την άλλη πλευρά να πάρει τα πλάνα και τριφύλλα και οτιδήποτε άλλες καλλιέργειες, όλες καλλιέργειες. Το φράγμα του Ψηλαντή αυτό που κάνανε ήταν μια ζημιά χωρίς λόγο, δηλαδή και αυτοί δεν ποτίσανε από εδώ και μείναν και από εκεί που μπορούσαν να είχαν ποτίσει. Τα έξοδα για την καλλιέργεια έτρεξαν, νερό δεν έφτασε στην περιοχή τους, τα χωράφια εγκαταλείφθηκαν και η παραγωγή, όπως υποστηρίζουν, χάνεται. Πώς θα, ένας άνθρωπος που θα πληρώσει το ενίκιο του. Παίρνει, εσύ έχει κάνει τώρα 150 ευρώ έξοδα, απότιστος, πώς θα δώσει το ενίκιο σου. Έχεις πάρει λοιπάσματα, σπόρια. Τι θα γίνει. Πώς θα γίνει, πώς θα μπορεί να καλλιεργήσει του χρόνου αν έχει νερό, έτσι. Γιατί και στάρι να το σπείρεις, πάλι θέλει έξοδα. Όλη η περιοχή εδώ μας βάλανε, ρίγναμε με διπλή άντληση, τριπλή άντληση, ρίγναμε από τα ποτάμια νερό δεν ήρθε ποτέ. Μονόδρομος για τη χρονιά που έρχεται, η μέρημνα να μην χαθούν οι συνδεδεμένες ενισχύσεις λόγω της μείωσης παραγωγής και η πρόβλεψη αποζημιώσεων για την απώλεια εισοδήματος που ακολουθεί τη φετινή χρονιά. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Το μόνο που πρέπει να γίνει είναι να κηρυχτεί ο Δήμος έκτακτη ανάγκη και να μπούμε σε κάποιο καθεστώς και εμείς αποζημιώσεων σαν παραγωγή. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Τελειώσαν όλα τώρα από νερό και να δούμε για του χρόνου τι θα γίνει. Τίποτα. Η μόνη λύση είναι αποζημιώσεις. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Αποζημιώσει. Και άμεσα και να έρθουν να ελέγξουν. Αυτή τη στιγμή αυτό που ζητάμε εμείς είναι να μπορέσουμε να μπούμε σε μια λύση αποζημιώσεων, διότι το καθεστώς το υφιστάμενο καθεστώς το οποίο υπάρχει δεν προβλέπει αποζημιώσεις. Ο Δήμος Αλιάρτου Θεσπιαίων έχει ήδη καταθέσει σχετικό αίτημα κήρυξης της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Έχουμε κάνει εμείς αίτηση σαν Δήμος ή είμαστε να μπούμε στο κομμάτι της έκτακτης ανάγκης. Λοιπόν, από τη στιγμή που είναι ο Δήμος έκτακτη ανάγκη, αν βγει ο Δήμος έκτακτη ανάγκη, να μπορέσουν και τα κτήματα αυτά τα οποία είναι άνυδρα αυτή τη στιγμή τελείως, να μπορέσουν να μπουν και, αυτά στο κομμάτι των αποζημίωσεων. Κατάφεραν να συνειδητοποιήσουν τι είναι η ασθένεια της ευλογιάς και τώρα βέβαια και της πανόλης. Το ίδιο πρέπει να γίνει και στις περιοχές αυτές που έχουμε κρούσματα πανόλης. Πρέπει οι παραγωγοί να συνειδητοποιήσουν τι είναι η ασθένεια αυτή και πώς θα την αντιμετωπίσουν. Τώρα οι ειδικοί προσπαθούν να εφαρμόσουν τα πρωτόκολλα. Τα πρωτόκολλα καλά είναι, δεν λέει κανένας να μην τα εφαρμόσουμε. Αλλά τα πρωτόκολλα για να εφαρμοστούν χρειάζονται και βοηθητικά μέτρα. Δεν μπορείς να κλείνεις τα ζώα μέσα και ο άλλος να μην έχει τι να τα ταΐσει. Πώς θα ζήσουν τα ζώα, νηστικά. Με τι θα ζήσουν. Σε τι κατάσταση βρίσκεστε εσείς αυτή τη στιγμή, υπάρχει κίνδυνος να χαθεί ακόμη και το επάγγελμά σας σε μια περιοχή που είναι αγροτοδιατροφική. Θα καταστραφεί η κτηνοτροφία. Ήδη έχει αρχίσει από τον Ντάνιελ και μετά και καταστρέφεται.
και θα καταστραφεί, ούτε του ίμιση δεν θα μείνει. Και ούτε δεν υπάρχουν αυτά τα ζώα που λένε ότι έχουμε 15 εκατομμύρια ζώα. Δεν υπάρχουν τα 15 εκατομμύρια. Τώρα πόσα υπάρχουν, ξέρουν οι ειδικοί να μας πούν, τα γνωρίζουν αυτοί πόσα υπάρχουν. Ωστόσο, έχει ξεκινήσει κάποιος έλεγχος, έστω και προληπτικά, να δουν για το ποια είναι η κατάσταση, αν υπάρχει κρούσμα πάνω όλη στην περιοχή. Εμείς εδώ είμαστε ευαισθητοποιημένοι, δεν έχουν έρθει ακόμα εδώ σε εμάς. Πιστεύω ότι θα έρθουν και εδώ οι κτηνίατροι. Αλλά επειδή έχουμε βγει τώρα από την προηγούμενη ασθένεια, όλοι οι κτηνοτρόφοι είναι ευαισθητοποιημένοι και σίγουρα αν κάτι παρατηρήσουν θα το αναφέρουν αμέσως και δεν θα υπάρξει θέμα δηλαδή. Εμείς τουλάχιστον εδώ το έχουμε συνειδητοποιήσει το θέμα και νομίζω ότι θα το περιορίσουμε. Δεν θα φτάσει. Καλά είναι να μην φτάσει. Ποτέ και σε άλλους ανθρώπους. Αλλά εκεί που έχει φτάσει πρέπει να πάρθουν μέτρα άμεσα και μέτρα πρακτικά, όχι μέτρα με τον νόμο. Ο νόμος καλά είναι, καλός είναι ο νόμος, κανένας δεν θέλει να παρανομήσει. Αλλά άμα δεν υπάρχουν πρακτικά μέτρα, τα ζώα θέλουν άμεσα τάισμα, δεν θέλουν να τσπίσω ότι θα πάρω επικοινωνία με το τηλέφωνο. Τι θα φάνε, τηλέφωνο θα φάνε τα ζώα. Τα ζώα θέλουν πρέπει να βγάλουν κοντήλια άμεσα, να δώσουν στον κόσμο ζωοτροφές. Αυτοί που είναι αποκλεισμένοι και κάθονται μέσα και δεν μπορούν να βγουν τα ζώα να φουσκίσουν, να μπορέσουν να τα ταΐσουν, να τα επεξέλθουν. Ύστερα είναι οι άνθρωποι που έχουν πάει στο θερινό αποσκότουπο και βόσκουν όξο τα κομμάτια. Αυτούς τι θα τους πούν, θα τους βάλουμε καραντίνα 6 μήνες, πότε θα γυρίσουν στο χειμερινό, το Φεβρουάριο μήνα. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Αγροκτηνοτροφικού Συλλόγου της περιοχής Χριστό Λιγδή, οι επιπτώσεις από τις δύο αρρώστιες που επηρεάζουν τα εγωπρόβατα είναι μεγάλες τόσο για τους παραγωγούς όσο και για τους καταναλωτές. Δεν μεταδίδονται και οι δύο νόσοι, δεν μεταδίδονται στον άνθρωπο ούτε με την κατανάλωση ούτε με τα υποπροϊόντα που βγαίνουν από εκεί. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να το πούμε. Το θέμα και το πρόβλημα είναι στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις που απαιτείται να θανατωθεί από τη στιγμή που θα υπάρξει κρούσμα, απαιτείται να θανατωθεί όλο το κοπάδι. Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα για τους συναδέλφους, τους κτηνοτρόφους, για τις περιοχές συνολικά και ανά την επικράτεια πλέον, έτσι όπως εξελίσσεται το πρόβλημα με την πανόλη των μικρών μυρικαστικών όπως ονομάζεται. Εμείς έχουμε εμπειρία εδώ από την ευλογιά των εγωπροβάτων, παρόμοια νόσος, η οποία όμως μας άφησε και συγκεκριμένη εμπειρία. Η εμπειρία είναι η εξής. Καταρχήν δεν ξέραμε από τέτοιες νόσους, δεν είχαμε αντίστοιχη εμπειρία από τέτοιες νόσους, αντίστοιχες περιπτώσεις. Μάθαμε σαν κτηνοτρόφοι να διαχειριζόμαστε κάποια πράγματα όσον αφορά τα μέτρα βιοασφάλειας. Μάθαμε επίσης ότι το κράτος, το υπονομαζόμενο και σε εισαγωγικά και οι περιπτώσεις, ότι στις συγκεκριμένες περιπτώσεις μας άφησε ξεκρέμαστους. Άφησε τον κάθε παραγωγό και κτηνοτρόφο απομονωμένο να διαχειριστεί μια κατάσταση. Δηλαδή, πέρα από τα μέτρα και τα πρωτόκολλα που εφαρμόστηκαν και εφαρμόστηκαν στη συντριπτική πλειοψηφία, από εκεί και πέρα δεν υπήρχε καμία ουσιαστική στήριξη. Χαρακτηριστικό να αναφέρουμε ότι από το πρώτο κρούσμα ευλογιάς που εμφανίστηκε εδώ στην περιοχή μας από τον Δεκέμβριο του 2023, ο συνάδελφος συγκεκριμένος δεν έχει πάρει ούτε ένα ευρώ αποζημίωση. Χαρακτηριστικό επίσης να αναφέρουμε, το είπε και ο προηγούμενος συνάδελφος, από τη στιγμή που εμφανίστηκε η ευλογιά των εγωπροβάτων εδώ στην περιοχή μας, κανένας συνάδελφος που το έχει ακόμη το κοπάδι του, τα ζώα του, δεν έχει πάρει ουσιαστικά μέτρο στήριξης που να βοηθήσει να ανταπεξέλθουμε σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία. Γιατί λέμε δύσκολη συγκυρία, γιατί υπήρξαν κάποιοι περιορισμοί, ούτε να σφάξουμε, τα μικρά αμνοερήφια και εν ώψη των γιορτών και των Χριστουγέννων και του Πάσχα μπορούσαμε, ούτε να μετακινηθούμε στους θερινούς βοσκότουπους μέχρι αρχές Ιουλίου. Υπήρχαν κάποια συγκεκριμένα μέτρα. Πολύ σημαντικό στο ότι περιορίστηκαν τα κοπάδια εντός του στάβλου, κάτι το οποίο εκτείναξε το κοστολόγιο της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης σε πολλές περιπτώσεις στο διπλάσιο και στο τριπλάσιο, που θα έπρεπε αυτά να εξασφαλιστούν, να υπάρχει μια συγκεκριμένη στήριξη, έτσι ώστε να εφαρμοστούν και τα συγκεκριμένα πρωτόκολλα.